Λοιπόν, προχωράμε. Να περάσουμε λίγο σε ακόμα μία εξαιρετική τραγουδίστρια. Σαφώς δεν συνδυάζω και δεν συγκρίνω, αλλά και το όνομα της Ελένης Βιτάλη δεν ήταν μέσα στη λίστα. Ναι, ήταν. Και η Βιτάλη και η Ζουγανέλη. Βέβαια, πάντα. Και είναι και αγωνιστικά πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχημη η Ελένη. Και πάρα με σχόλιο πολύ δυνατό στα κοινωνικά social media της και μας εκπλήσει. Η Ελένη Βιτάλη, λοιπόν, χτες έκανε ένα σχόλιο για αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ και από τη δική μας εκπομπή, από όλες τις εκπομπές. Γενικά, αυτά τα πλάνα που είδαμε το Σάββατο το βράδυ ήτανε. Ναι, ναι, το Σάββατο μετά το Just. Σχολιάστηκαν πάρα πολύ. Να δούμε τι ακριβώς σχολίασε η Ελένη Βιτάλη και έγραψε στο Facebook της. Κάποια κουβέντα, όμως ξέρετε τώρα πόσα θέλουν να με κρεμάσουν τα μανταλάκια και εμένα και όσους δεν είναι στην πάρτι τους. Ηλίθιοι όμως κατά τα άλλα καλλιτέχνες για ένα κόσμο ίδιο με αυτούς που δεν ξέρει ούτε που πατάει, ούτε γιατί γεννήθηκε, ούτε γιατί υπάρχει. Η φωτογραφία μου θύμισε την παραγγελιά. Ο Μπισμπίκης σαν αγρίμη και η αγαπημένη τούρλα ο πισινός της στον κόσμο. Ναι. Να κάνω μία διευκρίνηση. Δεν ήταν ποστάρισμα, έκανε σχόλιο πάνω σε ένα άρθρο που αφορούσε στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή το είδε και σχολίασε όπως σχολιάζει όλος ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή είπε η Ελένη Βιτάλη μετά από τόσα χρόνια καριέρας και που ανήκει σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν περάσει ποτέ από το, είναι, από ναι, το, από το στερέωμά μας στο καλλιτεχνικό, να πει για τον ποπό της Δέσποινας. Πραγματικά αυτή η χρειά και ο τρόπος με τον οποίο έγραψε αυτό το μήνυμα είναι για μένα απαράδεκτο. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού πραγματικά. Καλά, ακόμα και τώρα που το διαβάζω και το διαβάζουμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι στο Google πια, μαζί με την Ελένη Βιτάλη, θα υπάρχει και αυτό το πράγμα που θα την χαρακτηρίζει. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου και η στάση μου. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι πήρανε πάρα πολλοί άνθρωποι το μέρος της και είπαν ότι συντάσσονται με την άποψή της. Με την Ελένη Βιτάλη. Βεβαίως. Πάρα πολύ το άνθρωποι. Καλλιτεχνικό, λίγο το, θέλω λίγο να σας ακούσω το σχόλιο, ναι, σας σχετικά με το καλλιτεχνικό. Για μένα είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζεις ηλίθιους. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι απρέπεια να λες ηλίθιους κάποιους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους. Ηλίθι κατά τα άλλα καλλιτέχνες. Ναι, ναι, και οι άνθρωποι που τους ακούνε. Δηλαδή είμαστε όλοι ηλίθιοι. Άρα ηλίθιος ο Μπισμπίκης και η Βανδύ και εμείς μαζί. Ναι, όλοι μαζί είμαστε ηλίθιοι. Γιατί εμείς έχουμε ακούσει τη Βανδύ και παρακολουθούμε τον Μπισμπίκη και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Άρα είμαι κι εγώ μια ηλίθια, σύμφωνα με την κυρία Βιτάλη, και δεν το αποδέχομαι και τους το επιστρέφω. Πάρα πολύ απλά. Διότι όταν είμαστε σε δημόσιο λόγο, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους χαρακτηρισμούς μας. Είναι επί προσωπικού, είναι ότι οι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τη φύση τους και το προϊόν τους και αυτό που είναι για αυτό που πρέπει, το χρησιμοποιούν διαφορετικά. Και εγώ είχα τις ενστάσεις. Δηλαδή, αντί να είσαι στο συλλαλητήριο, κάνεις αυτό. Από την άλλη, ο Μπισμπίκης, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο συλλαλητήριο και χτες, επειδή τον ακολουθώ, πάντα είναι εκεί. Συγγνώμη. Ανέβασε και stories. Και το συλλαλητήριο φανερώνει την καλλιτεχνική δυνότητα ενός ανθρώπου. Έφερα εγώ. Αν θα πάω στο συλλαλητήριο, δεν είμαι καλλιτέχνη. Γιατί λέει. Δεν ξέρει ούτε που πατάει η συγκεκριμένη καλλιτέχνης, ούτε γιατί γεννήθηκε, ούτε γιατί υπάρχει. Και πώς το ξέρει, κυρία Βιτάλη, αυτό, πώς προσδιορίζει από γεννησιμιού τη Δέσποινα Βανδύ. Που εγώ δεν είμαι, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζω τη Βανδύ επειδή είναι η Βανδύ. Υποστηρίζω μία γυναίκα την οποία κριτικάρει μία συνάδελφός της δημόσια, αποκαλώντας την αφενός ηλίθια, αφετέρου, την περιγράφει με μία χυδαία εικόνα, με παραπομπή από μία ταινία που δεν έχει να κάνει καθόλου. Επίσης, ένας καλλιτέχνης δεν πάβει να είναι άνθρωπος, δεν πάβει να είναι γυναίκα, άντρας και δεν πάβει να αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεών του. Δεν καταλαβαίνω ποια ανάγκη όθησε την κυρία Βιτάλη να μπει σε μια διαδικασία τέτοιων σκληρών χαρακτηρισμών και τέτοιων παραλληλισμών. Καλά, ακολούθησε και άλλους ανθρώπους η κυρία Βιτάλη. Γιατί είδαμε και δημόσια, τηλεοπτικά από χθες, έχουν κάνει εδώ πέρα το ζευγάρι, αυτό το έχουν περάσει από γενές 14. Και από πού και ως πού το 2023 μπορούμε να μιλάμε έτσι. Από πού και ως πού να κρίνουμε τη σχέση ενός ζευγαριού. Κοιτάξτε, παιδιά, την εικόνα αυτή τη χθεσινή την κρίναμε όλοι. Και πολλοί από εμάς και περισσότεροι δεν ήμασταν υπέρ αυτής της εικόνας. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, προφανώς και δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί ηλίθιοι και το να τα λέω, αλλά θέλει να σου πει ότι όταν εσύ επιλέγεις. Συγγνώμη, Φέη μου. Παρακαλώ. Επιλέγεις
να βγάλεις αυτή την εικόνα προς τα έξω. Γιατί προφανώς ξέρεις ότι το συγκεκριμένο και θα αναπαραχθεί και θα σχολιαστεί και θα συζητηθεί. Μπράβο, το αναπαρήγιαγες και ο ίδιος. Και θα συζητηθεί το φιλί σου, η αγκαλιά σου και η ζεμπεκιά σου στα μπουζούκια. Τις ημέρες, και ίσως αυτή την αντίστοιξη ήθελε να κάνει η κυρία Βιτάλη, αν μπορώ να την ερμηνεύσω, τις ημέρες που και οι δύο, και οι δύο κλάδοι τους, και οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, βρίσκονται σε συνεχείς κινητοποιήσεις. Πρέπει να προβάλλονται τα αιτήματά τους πάνω απ' όλα και όχι να προβάλλεται η προσωπική του ζωή. Αυτή την περίοδο. Τι λέτε, δηλαδή, ναι. Να κάτσε με το φλάπουρο, η έξω τα μπουζούκια και ο μπισμπίκης. Όχι μόνο αυτό, μωρέ, μας χάλασε γιατί είχε τούρλα τον πισινό, όπως έγραψε. Όχι, εγώ δεν είπα για κανένα είναι πισινό. Είναι σεξιστική αναφορά το τούρλα τον πισινό, καταρχάς. Είπα ότι μπορεί. Παρακαλώ. Παρακολουθώ την κουβέντα και νομίζω ότι έχουν παρεμηνευτεί τα λεγόμενα της κυρίας Βιτάλη. Έκανε μια αναφορά στο παρελθόν, λέγοντας ότι μου θυμίζει την παραγγελιά, δηλαδή κάτι παλιακό, με τον άντρα το αγρίμι και αγαπημένη τούρλα τον πισινό, εννοώντας μια εποχή του 70. Που κάνει αναφορά στην παραγγελιά που έγινε το 70, όλο εκείνο το μακελιό, όπου τα πράγματα στα μπουζούκια ήταν διαφορετικά. Ο άντρας ανέβαινε στην πίστα για να οριοθετήσει σαν το σκυλί την περιοχή της αγαπημένης του και η αγαπημένη τότε ήταν απλώς μια ανάλευρη κοπελίτσα στα μπουζούκια. Κάνει αναφορά στο παλιακό του πράγματος αφενός. Ναι. Αφετέρου, το άλλο που λέει, οι λήθοι καλλιτέχνες εννοεί τους χαρακτηρισμούς που εισέπραξαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες που διαμαρτύρονται. Είμαστε εμείς κατά τα άλλα οι ηλίθιοι σε έναν κόσμο που δεν ξέρει ούτε που πατάει, ούτε γιατί γεννήθηκε όλο αυτός ο πολιτισμός. Νομίζω ότι έχουμε ερμηνεύσει πολύ διαφορετικά. Για έναν κόσμο ίδιο με αυτούς. Καλά, θα έπρεπε το κείμενο. Καλλιτέχνες, τους άλλους, ναι. Που δεν ξέρει ούτε που πατάει ούτε που βρίσκεται. Ο κόσμος, που δεν ξέρει ο κόσμος αυτός. Αρέσει που πατάει. Τι, πώς το ερμηνεύεις, ηλίθιους ποιους εννοεί. Είμαστε ηλίθιοι, για να καταλάβουμε ποιος είναι ηλίθιος εδώ μέσα. Κατά τη δική μου εκτίμηση, η κυρία Βιτάλη λέει ότι μας θεωρείται εμάς ηλίθιους τελικά. Και είμαστε στον ίδιο κόσμο αυτούς. Σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πού πατάει, πού βρίσκεται, γιατί υπάρχει ο πολιτισμός, δηλαδή εμείς τελικά είμαστε ηλίθιοι, που παλεύουμε. Ή αυτή η εικόνα που μας θυμίζει το 70 που η κυρία ήταν η γκομενίτσα με τον τουρλωμένο τον πισινό και ο άντρας το αγρίμι. Τα μπουζούκια είναι στην κουλτούρα την ελληνική πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά το 70 σπάγαμε και λεκάνες. Από τότε μέχρι τώρα που η γυναίκα δεν τολμούσε να σηκωθεί όρθια. Το 90 σπάγαμε, αλλά αυτό δεν χαρακτηρίζει τους ανθρώπους. Δεν σας άκουσα. Την κουλτούρα της νύχτας γενικά. Εδώ όμως το θέμα συζήτηση ήταν μιας επανάληψης κάτι αυθεντικού. Δηλαδή, πώς μπορείς να σχολιάσεις έτσι την αγάπη και τον έρωτα. Μα στα δικά της μάτια δεν σχολιάζει τον έρωτα. Σχολιάζει ένα γεγονός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Με κάτι που είναι οι καλλιτέχνες, με κάτι που γίνεται στη νύχτα. Αυτή είναι η νύχτα που θέλετε. Εγώ αυτά θα περίμενα. Το σύντροφος, ο σύντροφος τραγουδίστρια να ερωτοτροπεί με τη σύντροφό του. Δηλαδή, ασχολούμαστε με αυτό. Γιατί πραγματικά, αν πατήσει ένα Google τώρα, το νούμερο ένα που παίζει από το Σάββατο το βράδυ σε όλα τα site. Με αυτό ασχολείστε και όχι με τον αγώνα μας. Ναι, αυτό ένα λέει. Τέτοιο σχόλιο θα περίμενα. Μα ασχολούμαστε. Αυτό δεν λέει. Δεν λέει αυτό. Δύο λεπτά. Με αυτό λέει. Μα λέτε εμά τελικά ηλίθιου. Τι να κάνουμε δηλαδή. Το Star System αυτό είναι ούτως ή άλλως. Τα έχει όλα μέσα. Νούμερο ένα θέμα στη σκαλέτα μας ποιο ήταν, Νίκο μου. Ναι. Η Βιτάλη και η Βανδύ πρώτα ή ο αγώνας των καλλιτεχνών. Πρώτα ο αγώνας των καλλιτεχνών, μετά ήταν μπράβο. Η Βανδύ. Άρα ναι, και είμαστε μια ψυχαγωγική εκπομπή. Ένα κατά τα λεγόμενα, φαντάζομαι, το των φίλων εκεί, πρωινάδικου, ας πούμε. Γιατί άκουσα και αυτό, ότι βγαίνει, ας πούμε, ο εκπρόσωπος του ΣΕΗ και μιλάει σε πρωινάδικα. Έχουμε ακούσει τόσο πολλά. Ο κόσμος ξέρει που πατάει και που βρίσκεται πάρα πολύ καλά. Ενόχλησε αυτή η κουλτούρα και εμένα των ανθρώπων που σχολίασαν. Όχι, αν θέλετε να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Την ενόχλησε, νομίζω, και η κουλτούρα των ανθρώπων που αποθέωσαν αυτόν τον πολιτισμό των μπουζουκιών, που τις θυμίζει άλλες εποχές. Παλιακές, μα δεν μιλάμε παλιακές για ένα ζευγάρι. Παλιακές δεν για μιλάμε γυναίκα. Για νυχτερινό. Δηλαδή, τώρα λίγη κουβέντα είναι νυχτερινό. Στα μάτια της κυρίας Βιτάλη, μια καλλιτέχνηδα. Τραγουδάει στην πίστα και πηγαίνει ο συντροφός της, ερωτοτροπεί, σαν το σκύλο που ουρεί την περιοχή του ότι αυτό είναι δικό μου το κομμάτι και τη φυλάει. Αυτό τη θυμίζει κάτι πολύ παλιακό. Ωραία. Δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Στα μάτια της κυρίας Βιτάλη, αυτό νιώθω. Είναι να σου πω με τις δικές μου καταβολές ναι, και προσλαμβάνωσες. Είναι το δικό της σχόλιο. Εδώ όλοι έχουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα έχει η κυρία Βιτάλη. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχουν οι καλλιτέχνες σε ένα γενικότερο πλαίσιο στη συγκεκριμένη περιγραφή που αναφέρει το όνομα του Μπισμπίκη. Το εδώ ο κόσμος χαίγεται και Βανδύ φιλιέται, σου λέει κάτι. Η λέξη τούρλα και ότι δεν αναφέρεται, πισινός τέλος πάντων, και ότι δεν αναφέρεται το όνομα της Βανδύ αλλά μόνο του Μπισμπίκη. Η Βανδύ δεν είναι μια τέτοια γυναίκα. Εγώ θα το πω, δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Η Βανδύ δεν είναι η γυναίκα που έκανε καριέρα με τον πισινό της. Πάντως, φίλτατε, αυτό δεν έχει να κάνει με την ταινία παραγγελιά, την παραγγελιά. Έχει να κάνει με τα πέτρινα χρόνια.
Πιθανότατα. Η αναφορά όμως της κυρίας Βιτάλη έγινε σε, με ορόσημο την παραγγελία. Τα πέτρινα χρόνια ζούμε στη δεκαετία του 70. Άλλες κάνουν με τον Πισινό καριέρα και δεν είδα την κυρία Βιτάλη να το σχολιάσει. Δεν είπε ότι κάνει η κυρία Βανδύ καριέρα με τον Πισινό της, με το σώμα της. Γιατί παρερμηνεύεται, τη θυμίζει η εικόνα αυτή μια εποχή παλιακιά που η γυναίκα έπρεπε να προσδιοριστεί από τον άντρα. Μα εδώ δεν είναι θαμώνα, είναι ο σύντροφο στην παραγγελιά. Δεν είναι θέμα. Και έρχεται ο δικό σα σύντροφο στη δουλειά τώρα που κάνετε πάνω, αλήθεια να σα φιλήσει. Και θα πρέπει να γράψει αυτά τα πράγματα η κυρία Βιτάλη αυτή τη στιγμή από τον άντρα. Και σύντομα σύζυγο ίσω. Τι είπε, Νίκο, μου παρακαλώ. Σύντομα σύζυγο ίσω. Γιατί θα τα λέμε μετά αλλιώ. Αλλά δεν έχει σημασία. Όταν έχουμε ειδήσει για γάμου και χαρέ, δεν θα τα λέμε αυτά. Γιατί τι είμαστε τόσο συντηρητικοί και τα. Συγγνώμη πάλι πίσω στο δηλαδή τα σχόλια τι γίνονται. Επειδή ακόμα δεν έχουν παντρευτεί λέω, και αν μπει το Στεφάνι, θέλει να σου θυμίσω πόσες φορές έχουν σχολιαστεί και ζευγάρια επειδή δεν ξέρω εγώ τι που ήταν παντρεμένα. Να σου πω κάτι, Φέη μου, δεν το έχουν μετανιώσει, να ξέρεις. Καλά μια χαρά είναι ευτυχισμένοι. Τα βλέπουμε διπλά. Είναι σε διπλό παράθυρο. Και κολλιόμενα. Και δεν το έχουν μετανιώσει, ήταν ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο του έρωτά τους και αν είδατε δεν ξέρω, είχαν και υποστήριξη και από δικά τους πρόσωπα. Αυτό δεν είναι το θέμα, παιδιά. Γιατί ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Και εγώ σέβομαι ότι η κυρία Βιτάλη δεν εκφράζει μια άποψη, δεν της αρέσει αυτό. Σε αυτό δεν μπορώ να έχω αντίρρηση. Και ξεχωρίζω και την καλλιτεχνική της πορεία και την υπόστασή της και την προσωπικότητά της. Το συγκεκριμένο σχόλιο με ενόχλησε, διότι προσβάλλει πάρα πολύ κόσμο και προσβάλλει και μία γυναίκα. Δεν είδα να μιλάει για το πισμπίκι καθόλου. Μα η επίθεση ήταν αγριεμένη. Σαν λέει η φωτογραφία. Αν δείτε, το παίξαμε τώρα το stop καρέ από το Facebook. Λέει η φωτογραφία μου θυμίζει και στη φωτογραφία βλέπουμε. Εδώ δείτε. Πάνω δεξιά βλέπουμε το χέρι του κ. Πισμπίκη στο πισινό και λέει αυτό το στιγμιότυπο, η φωτογραφία, το καρέ, με παραπέμπει σε μία εποχή που η γυναίκα ήταν τότε στο 70 και ήταν ο άντρας στα γρήμη και η γυναικούλα. Από κάτω τι άλλα σχόλια υπήρχαν. Μήπως εμείς δεν καταλάβαμε κάτι. Τι άλλα σχόλια υπήρχαν από κάτω, έχει δεν ξέρω κάνει, τι άλλα σχόλια. Υπήρχαν σχόλια, αλλά συμφωνούσαν με την κυρία Βιτάλη. Υπήρχαν πολλά σχόλια που συμφωνούσαν με την κυρία Βιτάλη. Γιατί να μετανιώσει κάποιο για μία αγκαλιά και ένα φιλί. Αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το ότι σχολιάζεται και αν επικοινωνιακά το να γίνεται η αναπαραγωγή ενώ ξέρεις ότι θα αναπαραχθεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν ξεκινήσουμε μια κουβέντα, μετανιώνω για την αγκαλιά και το φιλί. Όχι, μετανιώνω μόνο για τις κακοποιητικές συμπεριφορές.